Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Βασιλεύς, ουράνιε, παράδειγε, με πνεύμα της αληθείας, ο πεταγού παρών και για πάντα πληρών, θησαυρός των αγαθών και ζωής οδηγός, ευθέν και σκήνος εν ημίν και καθάρισον ημάς, ο πάσης κυρίως, και σώσον με αθέντας ψυχάς θυμών. Αμήν. Να καθίσουμε. Αναφερθήκαμε στην προηγούμενη συζήτησή μας στα βάσανα μαρτύρια που η Εκκλησία τράβηξε και πού τραβάει. Και ακόμα ο Κύριος είδε μέχρι πότε η Εκκλησία μας θα έχει το μαρτύριό της. Κορυφή των μαρτύρων είναι ο Απόστολος Παύλος. Δεν υπάρχει, ούτε θα υπάρξει άλλος που να ταλαιπωρήθηκε και να βασανίστηκε τόσο πολύ όσο ο Απόστολος Παύλος. Το μοναδικό βιβλίο που μας μιλάει για τα μαρτύρια που τράβηξε ο Απόστολος Παύλος είναι η πράξη των Αποστόλων. Και εν μέρη ομιλεί σε επιστολές του. Δεν έχουμε πηγές να αντλήσουμε από αλλού. Βεβαίως και η Ιερά Παράδοση, από την οποία αντλεί εκκλησιαστική ιστορία. Η Ιερά Παράδοση δεν είναι μόνο τα γραπτά μνημεία της Καινής Διαθήκης, αλλά είναι και η Ιερά Παράδοση που από στόμα σε στόμα διαδόθηκε. Ο συγγραφεύς του βιβλίου «Μάρτυρες Ορθοδοξίας» που έχω μπροστά μου σημειώνει τα εξής. Μέγα και συνεχόμενο μαρτύριο, βασανιστήρια δηλαδή, εμφανίζεται ολόκληρη η εχριστώ ζωή του Αποστόλου Παύλου. Από την ώρα που κλήθηκε στη Δαμασκό μέχρι την ώρα που στη Ρώμη παρέδωσε το πνεύμα του ήταν η όλη περίοδος αυτή ένα συνεχόμενο μαρτύριο χωρίς να υπάρξει ανάπαυλα ούτε μία ημέρα. Το φανταζόμαστε αυτό το πράγμα. 35 ολόκληρα χρόνια να είναι καθημερινά για τον Απόστολο Παύλο και τα 35 χρόνια ένα συνεχές μαρτύριο. Σημειώνει τα εξής ένας πατέρας της Εκκλησίας μας. Μεταξύ του θείου οράματος της Δαμασκού, εκεί που τον κάλεσε ο Κύριος, που άστραψε το φως και του είπε τέρμα, έως εδώ είναι αυτά που έπραξες εις βάρος μου,
άδικα χτυπάς με τα γυμνά πόδια τα καρφιά, από τη στιγμή εκείνη σημειώνει μέχρι του μαρτυρικού του θανάτου παρεμβάλλονται πολλοί διωγμοί, ποικίλες θλίψεις, ανεκδίκητα αμαρτύρια, μαρτυρικές πορείες, γιατί η ιστορία και η πράξη των Αποστόλων αναφέρουν τέσσερις πορείες του Αποστόλου Παύλου για να περάσει ολόκληρη την Οικουμένη. Ε? Περίοδοι. Ναι. Τέσσερις περίοδοι. Πορείες λέει, όλο ονομάζεται πορείες. Ναι. Λοιπόν, μαρτυρικές πορείες αποδεικνύονται και τρεις αποστολικές περιοδίες του Αποστόλου Παύλου, κατά τις οποίες ο ταχύπτερος αετός της Ταρσού, λέει, γιατί καταγόταν από τη Ταρσό της Κιλικίας και τον χαρακτηρίζει ως αετό, αφού και τα πουλιά δεν έκανε αυτά που έκανε ο Αποστόλος Παύλος, να πετάει από πόλη σε πόλη. Διέσχισε Ανατολή και Δύση, εκήρυξε Ιησού Χριστόν εσταυρωμένον και αναστάντα και θεμελίωσε πλήστας εκκλησίας, αγωνίστηκε για να εγμαλωτήσει, αγωνίστηκε για να εγμαλωτήσει ψυχές εις πανόημα και εις υπακοήν Ιησού Χριστού. Επλήρωσε την Θεία Διακονία του. Δηλαδή, καλώς τους, την Διακονία του στην υπηρεσία του Ιησού Χριστού σε τέλειο βαθμό την πραγματοποίησε, την επλήρωσε, αυτό σημαίνει την επλήρωσε, την πραγματοποίησε σε τέλειο βαθμό. Επί 35 έτη, 35, το σημειώσουμε, να έχουμε υπόψη μας, 35 έτη, ο εγμάλωτος του Χριστού, θλίβεται, μαρτυρεί, περνάει την Οικουμένη ως επιθανάτιος. 35 χρόνια δηλαδή ήταν επιθανάτιος. Πώς λέμε, περνάει τον επιθανάτιο ρόγχο, πώς ο Παύλος, καθημερινά 35 χρόνια ήταν επιθανάτιος. Δια τον Χριστό. Εις το μακρό μαρτύριο του πολυάθλου Αποστόλου αναφέρεται ομιλώντας και ελέγχοντας ένα χριστιανό μικρόψυχο, ο Άγιος Θεόδωρος του Δίτης. Ήταν μικρόψυχος σαν και εμένα, και του γράφει: Παύλος ο Μέγας 35 έτεση έτη, διωκόμενος καθημέραν διωκόμενος και αποδνίσκων, και καθημέρα πέθαινε, και εσύ εν πέντε χρόνις ητονικός. Εσύ, λέει, μέσα σε πέντε χρόνια παρουσίας το φαινόμενο της ατονίας παραδόθηκες. Ο Παύλος λέει 35 ολόκληρα χρόνια εν διωγμό, νύχτα και ημέρα. Να μαζευτούν όλες οι γλώσσες του κόσμου, όλες οι χριστιανικές γλώσσες, των ρητόρων και των Αγίων προφανώς. Δεν θα μπορέσουν να αποδώσουν το θείο μεγαλείο της ψυχής, της δυναμικής ψυχής του Αποστόλου Παύλου,
που για 35 ολόκληρα χρόνια, κάθε στιγμή, κάθε λεπτό και κάθε ώρα, περνούσε μαρτυρική επιθανάτια ζωή. Επί 35 χρόνια. Πώς άλλος, είπε εκείνο που θα μείνει στους αιώνας των αιώνων, τα στίγματα του Κυρίου Ιησού εν το σώμα τι μου βαστάζω. Βαστάω τις πληγές που έφερνε ο Κύριος στο σώμα του όταν σταυρώθηκε, στο δικό μου σώμα. Πώς αλλιώς θα ομολογούσε εκείνο το περίφημο ότι μου δόθηκε σκόλος στη σαρκή, πληγή, ή να με κολαφίζει ή να μην υπεραίρομαι, να με χτυπάει για να μην υπερηφανεύομαι. Επαναλαμβάνω, για να μας μένουν στο μυαλό όλων. Και όταν είμαστε στο κλησιασμό και μας πειράζει και ο πειρασμός, αυτό να φέρω στο μυαλό μας. Ο Απόστολος Παύλος 35 ολόκληρα χρόνια καθημερινά, κάθε ώρα και κάθε στιγμή και κάθε λεπτό, υφίστατο βάσανα και ήταν η ζωή του επιθανάτια. Γι' αυτό και γράφει κάπου παραπέρα, εφού έβλεπε την επιθανάτια κάθε μέρα, λέει πάει φεύγω. Και, όχι, του λέει, εγώ εδώ είμαι, έχεις και αύριο πορεία να κάνεις για να κηρύξεις το όνομά μου. Η Θεία Πείρα, δηλαδή, διαμαρτυρόμαστε πολλές φορές όλοι, γιατί έχουμε φτώχεια μέσα μας, πρώτος εγώ, φτώχεια και φτώχεια, πνευματική, και πολλές φορές νιώθουμε ότι δεν έχουμε καμία απολύτως δύναμη. Και αυτό ξέρετε, αν το λέει ο Απόστολος Παύλος ότι βλέπω ότι παραλύει η δύναμή μου, πάει και τη σηκώνει ο Κύριος, εμείς απέχουμε παρασάγκας από τη ζωή του Παύλου που είχε το χέρι του Θεού από πάνω. Όχι, του λέει, θα πας και εκεί και εκεί θα μείνεις τόσο καιρό, θα πας και εκεί και εκεί θα κάνεις τόσο καιρό. Επαναλαμβάνω, η πείρα είναι εκείνη που στηρίζει τον άνθρωπο, όχι η γνώση. Μπορούμε να διαβάσουμε όλους τους βιβλίους των Αγίων, όλη την Αγία Γραφή, όλους τους πατέρας, αν λείπει αυτό που είπα η πείρα, δεν κάναμε τίποτα. Αυτό άλλωστε το καταλαβαίνουμε και μόνοι μας. Όταν περάσουμε από κανένα ασθενό μονοπάτι της ζωής και πονέσουμε, δίνουμε σε άλλο που θα περάσει το ίδιο μονοπάτι μετά από μας του πόνου συμβουλή. Μπορεί να συμβουλέψουμε και πιάνει συμβουλή. Αν το ακούσουμε, δεν πιάνει με τίποτα η συμβουλή. Πρέπει να περάσει από το μονοπάτι του πόνου. Ακόμα και αρχαίοι το λέγανε, ότι μπροστά από την αρετή έχουν βάλει, λέγανε οι αρχαίοι, όχι μετά Χριστόν, προ Χριστού. Οι θεοί που πιστεύανε έχουν βάλει, λέει, κόπο μπροστά από την αρετή. Κόπο και πόνο. Πόνο προαρετής, προπάρηθεν αρετής έθηκαν. Μπροστά από την αρετή έβαλαν οι θεοί, λέγανε αρχαίοι. Χωρίς πείρα, μηδέν γνώση. Δεν υπάρχει γνώση. 35 λοιπόν ολόκληρα χρόνια του Αποστόλου Παύλου, και η πλουσιότερη γλώσσα αποδεικνύεται πάμπτωχη, χωρίς να μπορεί να εμνήσει άξια τη μαρτυρική εν Χριστώ ζωή του ενδόξου Αποστόλου Παύλου. Τελείωσε. Τη δυσκολία να εγκομιάσει το ανθρώπινο μυαλό, η οποιαδήποτε άλλη ανθρώπινη ψυχή,
τον ουρανοβάμωνα, αυτό που ανέβηκε στον ουρανό. Απόστολος Παύλος, ανέβηκε. Αλλήμον να μην τον ανέβαζε. Αλλήμον να ανέβαζε τον Απόστολο Παύλο στον ουρανό επάνω. Αφού αυτός κρατάει, κράτησε την εκκλησία της οικουμένης στην πλάτη του. Με όλα τα προβλήματά της, με όλα τα προβλήματα και τις ψυχές που είχαν πιστέψει, του γράψει επιστολές μέσα. Τι ασθενή και ουκ ασθενό, ποιος λέει αισθάνεται ασθένεια ψυχική, σωματική, κυρίως ψυχική και δεν ασθενό. Ποιος λέει φλέγεται και εγώ δεν πυρούμε, δεν με το πυρ, δεν με καίει και εμένα. Ναι. Συμμετείχε ο Παύλος υπαρξιακά στα προβλήματα της Εκκλησίας. Όταν υπαρξιακά, υπαρξιακά, με το είναι του ολόκληρο. Τα κατά Παύλων δεσμά, συγγνώμη, τα κατά πόλην δεσμά, τα κατά πόλην δεσμά και τις λήψεις του Παύλου, τις διηγήσετε, ένδοξε Απόστολε Παύλε, ή τις παραστήσει τους αγώνας και τους κόπους σου. Έλα Πασπυρό. Καλησπέρα, είμαι στον Βασίλη, πες μου. Ναι, αύριο θα έρθω. Θα έρθω, ναι. Θα έρθω. Ναι, ναι. Εντάξει, εντάξει, ναι. Ναι, 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 εντάξει. Ναι. Εντάξει, εντάξει, εντάξει. Ναι. Αύριο το πρωί, αύριο το πρωί. Δεν θα έρθω, ναι. Την ευχή. Θα μας πληρώσει τώρα. Λοιπόν. Τους κόπους τους οποίους εκοπίασας για το Ευαγγέλιο του Χριστού, γιατί είναι πάντα κερδίσεις και Χριστό προσαγάγεις εις την Εκκλησία μου, για να κερδίσεις όλους όσοι βρίσκονται μπροστά σου και όσοι θα είναι στις γενναίες που έρχονται, να τους κερδίσεις, να τους οδηγήσεις κοντά στον Ιησού Χριστό. Η φτώχεια που βλέπουμε και υπάρχει, τον εαυτό μου βλέπω εγώ, οφείλεται στο ότι δεν υπάρχει κόπος και πόνος και υδρότας. Γι' αυτό φύτω ζώο εδώ μέσα με 10 άτομα, με 8, με 9 κλπ. Υπάρχουν άλλοι που γεμίζουν αίθουσες ολόκληρες. Λοιπόν, ο διωγμός, ο πόνος, οι θλίψεις, το αδιάλειπτο μαρτύριο, υφαίνουν τη μακρά αποστολική ζωή του Παύλου. Υποδιωγμόν κηρύττει το Ευαγγέλιο του Χριστού και ως δέσμιος του Ιησού Χριστού υπέρ όλων των εθνών μεταφέρει την καινούργια διδαχή σε Έλληνες και Βαρβάρους, σε σοφούς και ανόητους. Το λέω και ο ίδιος. Είμαι ο φιλέτης σε όλους. Εθεωρούσε τον εαυτό του χρεώστη ο Απόστολος Παύλος, ότι χρώσταγε να τους κηρύξει το Ευαγγέλιο και σε Έλληνες και σε Βάρβαρους. Έτσι. Ο Θείος Απόστολος ζει καθημερινά υπό την απειλή των λιθασμών, λιθοβολισμού, της μαστιγώσεως, του ραβδισμού, του λοιμού, της θλίψης, καθημερινά, του ψύχους, το δεσμό της φυλακής, των αβαγίων, των ληστών, της θανατικής εκτελέσεως. Ο Απόστολος βλέπει πάνω από το κεφάλι του την απειλή του θανάτου. Τι γράφει στην επιστολή του
τι και εμείς κινδυνεύουμε πάσαν ώραν, το γράφει. Για ποιο λόγο και εγώ, γράφει, κινδυνεύω κάθε ώρα, καθημέραν, καθημερινά, αποθνίσκω. Σε επιστολή το γράφει μέσα. Πεθαίνω καθημερινά. Ούτε μία ημέρα δεν παραμένει ο Θείος Απόστολος έξω από την παλέστρα του μαρτυρίου. Σε κανένα άλλο Απόστολο του Χριστού δεν συνδέεται τόσο στενά το κήρυγμα του Ευαγγελίου με το μαρτύριο. Είναι και τα δυο αδέλφια. Κήρυγμα, ταυτόχρονα και μαρτύριο. Στη Μικρά Ασία, παραδείγματος χάρη, εκεί κάνει το κήρυγμα. Στο ναό της Θεάς Αρτέμιδος ήταν, νομίζω. Στην Έφεσο. Ε? Στην Έφεσο. Δεν άκουσα. Έφεσο. Ναι, στη Μικρά Ασία, σε Έφεσο. Και εκεί το λιθοβολήσανε. Παράλληλα με το κήρυγμα και ο λιθοβολισμός. Δεν υπάρχει λοιπόν στιγμή χωρίς αυτό. Από πάνω του βρισκόταν πάντοτε η σκιά του θανάτου. Από πάνω του βρισκόταν πάντοτε η σκιά του θανάτου. Στη Δαμασκό, αμέσως μετά από την κλίση του Κυρίου και τη βάπτισή του και την επιστροφή του στον Κύριο, αμέσως ακολουθεί διωγμός. Αναφέρει και ο ίδιος και ο Ευαγγελιστής Λουκάς στις πράξεις. Ο Ευνάρχης Αρέτα ζητούσε να με συλλάβει για να με θανατώσει. Και διασαργάνης μέσα σε καλάθι τον βάλανε και τον κατεβάσανε από το τείχος από το οποίο έφυγε και σώθηκε και πήγε στην έρημο, ποια έρημο πήγε, έμεινε 14 χρόνια εκεί, μιλούσε με τον Κύριο, προσευχότανε, ετοιμάστηκε για να κηρύξει σε όλα τα έθνη μετά. Αμέσως, επαναλαμβάνω, μετά την κλίση του στη Δαμασκό, άρχισε ο διωγμός και τα λεγόρια του. Ήρθε η Σαραβία που λέει. Στην Αραβία. Στην Αραβία πήγανε. Δεν μου το έφερνε, μην στο μυαλό, στην Αραβία πήγε, μάλιστα. Κατέθεσε τα όπλα του ο Παύλος, σαν διώκτης. Αφού το κάλεσε ο Κύριος, κατέθεσε τα όπλα του, σαν διώκτης. Έπλυνε τα χέρια του από το φωνικό αίμα με το βάπτισμα, αφού βαπτίστηκε από τον Ανανία, και αφού τα έπλυνε από το φωνικό αίμα και βαπτίστηκε, άρχισε κηρύττων Ιησού Χριστόν εν τε συναγωγές της Δαμασκού, στις συναγωγές τις εβραϊκές, στους πατριώτες του. Τους κάθισε ο Δωδοκλειφίδα στα δόντια Απόστολος Παύλος, που τους πείραζε πολύ, και αυτοί δεν τον άφησαν τη στιγμή, ούτε στιγμή το κατεδίωκαν, μέχρι που πέθανε, μέχρι που μαρτύρησε δηλαδή. Ο Ιερός Άγιος Χρυσόστομος σημειώνει, ο Σκόλοψ που ζητάει, η πληγή δηλαδή, από την οποία ζητάει να το θεραπεύσει ο Κύριος, ήταν οι Εβραίοι που του έφεραν καθημερινά αντίσταση στο κήρυγμα. Χωρίς αέρα το δέντρο δεν στεριώνει. Είχε την αντίσταση τη δυνατή, δυνατή ψυχή και ο Παύλος, και το δέντρο του χριστιανισμού στερέωσε και άπλωσε
και αγκάλιασε την οικουμένη. Μόνο με διωγμό στέκει η Εκκλησία. Μαρτυρικό διωγμό πέρασε και η Ρωσία 50 χρόνια. Είναι δυνατές ψυχές όσοι είναι χριστιανοί σήμερα στη Ρωσία. Ο νέος Απόστολος αμέσως αντιμετώπισε, λέει, τη μανία του αρέτα, του ευνάρχη, του αρχηγού, του έθνους της Δαμασκού, του ευνάρχη. Ναι. Επιχειρούν να το φωνεύσουν στη Δαμασκό. Αποτυγχάνουν. Αποτυγχάνουν. Δεν το κατορθώνουν. Η δεύτερη φωνική απόπειρα των Ιουδαίων εναντίον του Θείου Παύλου λαμβάνει χώρα αργότερα στα Ιεροσόλυμα. Δεύτερη φορά, οι Εβραίοι, όταν Απόστολος εμφανίζεται παρησιαζόμενος, γεμάτος πνοή και θάρρος, σημαίνει ο άνθρωπος που έχει παρησία, είναι εκείνος που δεν φοβάται, που βλέπει το θάνατο μπροστά του και έχει τη δύναμη στην ψυχή, κηρύττει και ας πεθάνει. Αυτό λέγεται παρησία. Και αυτός που κάνει αυτό το πράγμα είναι ο παρησιαζόμενος. Έτσι λέει, εμφανίζεται παρησιαζόμενος εν ονόματι του Κυρίου Ιησού. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς, μνημονεύοντας αυτή την απειλή των Ιουδαίων, τη δεύτερη απειλή, στα Ιεροσόλυμα γράφει «Ιδε επεχείρουν αυτόν ανελήν». Οι Εβραίοι, αυτή είναι η ιδέα, επεχείρουν, προσπαθούσαν αυτόν να το σκοτώσουν. Ανελήν. Ανελήν σημαίνει να το σκοτώσουν. Και ο μεν Παύλος διεσώθη τότε υπό τον αδελφόν και κατέφυγε στην Ταρσό. Πήγε πάλι στην Ταρσό. Οι Ιουδαίοι όμως ουδέποτε έπαυσαν διώκοντες, ουδέποτε, έως και σήμερα, την Εκκλησία του Χριστού. Αυτοί κυνηγάνε την Εκκλησία μας, εδώ στην Ελλάδα σήμερα. Γιατί αυτοί που κυβερνάνε οι Μασόνοι είναι ευρεοκίνητοι και διώκουν την Εκκλησία του Χριστού. Πώς το κάνουμε? Κατευθείαν όχι. Αλλά ύπουλα με τα μαθήματα που εισαγάγουν στα σχολεία της Ελλάδας μέσα και διαβάζουν τα παιδιά. Γιατί έτσι ύπουλα βάλουν εναντίον του Χριστού με τρόπο ώστε να φέρονται όλα ίσωμα. Όλα ίσωμα. Στην Αντιόχεια της Πισιδίας ο Παύλος μαζί με τον Βαρνάβα διώκεται από τους Ιουδαίους οι οποίοι αντιδρούσαν. Βλέπετε, κατά πόδας, δεν αφήνεις, μόνο οι Ιουδαίοι. Οι οποίοι εμφανίζονται αντιλέγοντας και βλαστημούντες. Και του έφεραν αντίσταση, αντιλογία και βλαστημούσαν οι Εβραίοι. Όταν τα έθνη είχαν χαρά γιατί δεχόντουσαν το λόγο του Κυρίου, οι ψυχές πλην των Εβραίων όταν άκουγαν άλλασαν. Βλέπετε εδώ στη πνίκα που κήρυξε ο Απόστολος Παύλος και ήτανε ο Αγίος Διονύσιος και οι Δάμαρης και άλλοι δικαστέ, το Αριοπαγίτες, έλα εδώ, για πες μας να σε ακούσουμε και πάλι, τι είναι αυτά που λες, είχαν μέσα τους τη διάθεση. Παντού υπήρχε η διάθεση για κάτι καινούριο, γιατί το παλιό δεν ικανοποιούσε. Έτσι είναι. Γι' αυτό και είπα στην Αθήνα «Κενά δαιμόνια εισάγει». Είπανε «Καινούριους θεούς μας φέρνει εδώ πέρα», λέει. Και μια θεά καινούρια, λέει, μας διδάσκει. Μίλαγε για την Ανάσταση του Κυρίου και την περνάει για θεά την Ανάσταση. Μόνον αυτοί που αντέστηκαν σε κάθε λόγο του Παύλου, σε κάθε προσβαλιά, ήσαν οι Εβραίοι. Στην Αντιόχεια λοιπόν της Πισιδίας οι Ιουδαίοι παρότριναν, έσπρωγναν τα σεβωμένας γυναίκας
και τους Ευσχήμωνας, οι σεβόμενες γυναίκες, αυτοί που έδιναν κάποιο σεβασμό. Και Ευσχήμωνες είναι γυναίκες που είσαν υψηλής καταγωγής, από άνδρες που είχαν αξιώματα. Έσπρωναν λοιπόν οι Ιουδαίοι τις γυναίκες αυτές και τους πρώτους της πόλεως, τους άρχοντες, και πήγαιναν διωγμόν επί τον Παύλο και τον Βαρνάβα και ξεσήκουσαν διωγμό εναντίον του Αποστόλου Παύλου και του Αποστόλου Βαρνάβα. Και εξέβαλαν αυτούς από τον ορίον αυτών και τους έβγαλαν έξω από τα σύνορα της Αντιόχειας. Φύγετε από εδώ. Οι Εβραίοι ξεσήκωσαν τα πρόσωπα, τα επίσημα. Διώχτες από εκεί πέρα. Τι τους θέλετε? Δεν υπήρχε περίπτωση να πάει κάπου ο Απόστολος και να μην σταθούν αντιμέτωποι, διώκτες του, οι Εβραίοι, οι συμπατριώτες του. Και βέβαια λέει ο Απόστολος ο Λουκάς της Πράξης, είδε εκ την αξάμενη των κονιορτών των ποδών και οι δύο Απόστολοι, Παύλος και Βαρνάβας, τεινάξανε τα παπούτσια από τη σκόνη, γιατί έτσι είχε πει ο Κύριος, στην πόλη που θα πάτε, άμα σας δεχτούνε, πέστε ειρήνη μην. Άμα δεν σας δεχτούνε, τεινάξτε και τη σκόνη, γιατί και αυτή απάνω κουβαλάει βρωμιά. Και αφού τεινάξανε τη σκόνη, λέει, από αυτούς ήρθαν, λέει, από την Αντιόχεια στο εικόνιο της Μικράς Ασίας. Στο εικόνιο οι Ιουδαίοι έπεισαν τους άρχοντες και εκεί πάλι πήγανε. Και έπεισαν τους άρχοντες ή να λιθοβολήσουν τον Απόστολο. Πάρτε τον, λιθοβολήστε τον. Ήταν μέσω εκτελέσεως ο λιθοβολισμός. Καταφεύγει Απόστολος διωκόμενος, καταδιωκόμενος από το εικόνιο και πάει στα Λύστρα, άλλη πόλη της Μικράς Ασίας, όπου βρίσκει εγκάρδια υποδοχή και ανοιχτή την πόρτα, τη θύρα του λόγου. Γράφει κάπου αλλού, όταν πήγαινε κάπου και δεν είχε την αντίσταση μπροστά του από τους Εβραίους, έλεγε «Ο Κύριος άνοιξε θύρα πίστεως». Έβρισκε ευκολία εκεί και λέει «Μου άνοιξε πόρτα για να μιλήσω και να καλέσω κοντά του ψυχές». Θύρα πίστεως. Ο Κύριος την άνοιξε, όχι ο Παύλος. Αφού έλεγε «Δεν ζω εγώ, αλλά ζει μέσα μου ο Χριστός». Ο Κύριος άνοιγε την πόρτα της πίστεως. Πάλι παρόντες οι Ιουδαίοι, διώκοντες και ζητούντας το φόνο του Παύλου. Και εκεί, στα Λύστρα της Λυκαωνίας, επήρθον από Αντιοχίας και Ικονίου, όταν ήταν στα Λύστρα, από την Λυκαωνία και την Αντιόχεια, ήρθαν εναντίον του πάλι οι Ιουδαίοι. Και πείσανται στους όχλους, και αφού έπεισαν τους όχλους, και λιθάσαντες τον Παύλο, και αφού τον λιθοβόλησαν, τον πετάξαν λίθους, τον λιθοβόλησαν, λέει η πράξη των Αποστόλων, τον Παύλο, έσυλαν έξω της πόλεως. Γιατί νομίσαντες αυτόν τεθνάνε. Νόμισαν μετά τον λιθοβολισμό, τελείωσε τώρα αυτός, ησυχάσαμε από εκείνον. Έσυραν, λιθοβόλησαν και τον άφησαν ημιθανή, μισοπεθαμένο, τον Παύλο. Ποιο σατανικό μίσος έτρεφαν οι Ιουδαίοι εναντίον του κορυφαίου Αποστόλου? Κατόρθωσαν να στρέψουν εναντίον του Παύλου και του Βαρνάβα ακόμη και τον εθνικό όχλο, ακόμα και τους ιδωλάτρες, ο οποίος όχλος μόλις προλίγου εξέβαλε, έβγαλε έξω δηλαδή από την πόλη τους θαυματουργούντας Αποστόλους, με συγχωρείτε, εξέλαβε, είχε κλάβει εκεί στις πόλεις αυτές, στα Λύστρα ειδικά, τον Απόστολο Παύλο
ως Θεό τον είχαν. Τον ένα ως Δία και τον άλλο ως επειδή ηγείται του λόγου, όχι Απόλλωνα. Δεν θυμούμαι. Ερμή. Δύο θεότητες. Ε? Ερμή. Ερμή. Ερμή, μάλιστα. Θεούς ονόμασαν ομοιοθέντας ανθρώπις. Επειδή κάνανε και θαύματα. Ο λόγος ακολούθησε και το θαύμα. Ανέστηναν νεκρούς, κάνανε καλά αρρώστους κλπ. Και σου λέει, α, να, θεοί είναι, ήρθαν να μας επισκεφτούν. Εκεί είπε ο Παύλος το περίφημο, στοπ, πήγαν να προσφέρουν θυσία. Στους θεούς, Δία και Ερμή, Παύλο και Βαρνάβα. Και τότε είπε, ω, εμείς σαν και εσάς άνθρωποι είμαστε, δεν είμαστε θεοί. Και σταμάτησε η προσπάθεια για να προσφέρουν θυσία. Και άρχισε η αντίστροφη μέτρηση, η ταλαιπωρία, η ηθοβολισμός. Ο Ιερός Χρυσόστομος, όλος έκσταση, στυλιτεύει, τσεκουριάζει τους Ιουδαίους διώκτας του Αποστόλου των Εδών και γράφει ο Άγιος Ιερός Χρυσόστομος, όντως διαβόλου τέκνα. Βλέπετε γλώσσα που έχει. Μας θυμίζει εκείνο που είπε ο Κύριος, ο ίδιος τους Εβραίους. Λέτε τέκνο του Αβραάμ, εμείς τέκνο του διαβόλου είσαστε, τους είπε ο Κύριος. Το είπε. Έτσι είναι. Ο Κύριος είπε τέκνα διαβόλου. Και εδώ ο Ιερός Χρυσόστομος, εμείς διαβόλου τέκνα. Ούκεντες πόλες είναι αυτών μόνον, όχι μόνο στις πόλεις τους οι Εβραίοι, αλλά και έξω τούτων και έξω από τις δικές τους πόλεις, ταύτα ποιούντες, τέτοια κάνανε και το σάφτην ποιούμενη σπουδή και έδινε τέτοια προθυμία οι Εβραίοι, καθελήν το κήρυγμα. Τέτοια προθυμία οι Εβραίοι ώστε να γκρεμίσει το κήρυγμα του Αποστόλου Παύλου για την ανάσταση του Κυρίου. Λέει, τόση βιασύνη, τόση προσπάθεια κάνανε ώστε αν είναι δυνατόν να γκρεμίσει, καθελήν το κήρυγμα, καθελήν να γκρεμίσει το κήρυγμα του Παύλου. Όσοι οι Απόστολοι στις επιγόμενοι, όσοι προσπάθεια κάνανε, Βαρνάβας και Παύλος, για να σταθεί όθιο το κήρυγμα. Στη Θεσσαλονίκη, αργότερα πάλι, πάλι στη Θεσσαλονίκη, ο Παύλος. Οι Ιουδαίοι, οι απειθούντες, που δεν πειθαρχούσαν σε αυτά που άκουγαν από το κήρυγμα του Παύλου, ετάραξαν τον όχλο, και τους πολιτάρχας και εκείνους που ήσαν άρχοντες της πόλης. Ζητήσαντες την δίωξη της Θεσσαλονίκη και τη σύλληψη του Παύλου και του Σύλλα τώρα, Παύλος και Σύλλας. Στα Ιεροσόλυμα οι αντίχριστοι Ιουδαίοι συνέλαβαν τον Απόστολο Παύλο εντός του ναού και άρχισαν να τον κακοποιούν. Μαστιγώσεις, ραβδισμούς κλπ. Ειδώντες όμως τον Χιλίαρχο, όταν είδαν όμως τον Χιλίαρχο, αξιωματούχο, και τους στρατιώτας, επάφσαν το τύπτοντες τον Παύλο, σταμάσαν να το χτυπάνε. Τεσσαράκοντα Ιουδαίοι στα Ιεροσόλυμα, 40 τον άλλο στα Ιεροσόλυμα, όμωσαν και συνόμωσαν, ορκίστηκαν και ορκίστηκαν όλοι μαζί. Τι ορκίστηκαν και ορκίστηκαν όλοι μαζί. Ναι, το συλλάβω βεβαίως, να δω πως το γράφει εδώ μέσα, θέλω. Ναι, όπως φωνεύσουν τον Παύλο. Για να το σκοτώσουν τον Παύλο. Εκεί νομίζω μνημονεύει η Αγία Γραφή ότι είχαν, ορκίστηκαν και είπαν ότι δεν θα φάμε, θα ληστέψουμε μέχρι ότου το συλλάβουμε και το σκοτώσουμε. Και μετά θα φάμε. Νηστεία
Κοίτα τι νηστεία κάνανε. Στο διάβολο, μέχρι να τον πιάσει, το σκοτώσουνε. Τέτοια νηστεία κάνανε. Και λέει, σημειώνει εδώ, αναθέματι, ανεθεματίσαμεν εαυτούς, μηδενός γεύσαστε. Δώσαμε όρκο και είπαμε, δεν θα φάμε έως σου αποκτήνομεν τον Παύλον. Μέχρι ότου σκοτώσουμε τον Παύλο. Μόλις διασώθη τότε ο Παύλος, μόλις, τι μόλις, του Κυρίου το έργο το θέλημα γινότανε, εκ της συνωμοσίας των 40 Ιουδαίων, εκεί, ας το θυμίσω το γεγονός, πάει ένα μικρό παιδάκι, άκουσε τους Ιουδαίους που συζητούσαν μεταξύ τους, ότι δεν θα φάμε μέχρι να σκοτώσουμε, ότι ορκίστηκαν, και πάει και το λέει στον Χιλιάρχο. Λέει, άρχοντα, το είπε πρώτα στον Παύλο. Το είπε τον Αποστόλο Παύλο πρώτα και του λέει, πήγαινε πέσα, του λέει, στον Χιλιάρχο, του λέει. Και πήγε στον Χιλιάρχο και ο Χιλιάρχος τον φυγάδευσε. Όλα αυτά, πίσω από οποιοδήποτε γεγονός, είναι το χέρι του Χριστού. Από οποιοδήποτε γεγονός, πίσω. Μόλις διασώθη τότε ο Παύλος από τη συνωμοσία των 40 Ιουδαίων, φυγαδεύτηκε κρυφά από το χιλίαρχο της πόλεως στην Κεσάρια. Με συνοδεία στρατού τον δίχησε στην Κεσάρια ο χιλίαρχος. Δεν υπάρχει πόλη που να μην διώχθηκε ο Απόστολος Παύλος. Είπαμε στην Ταρσό της Κιλικίας, στην Ταρσό την πατρίδα του. Κατόπιν από εκεί οι Ιουδαίοι το κυνηγάνε στην Αντιόχεια, της Πισιδίας, στα Λύστρα, στη Θεσσαλονίκη, στα Ιεροσόλυμα και από εκεί Κεσάρια και συνέχεια πάει στην Έφεσο ο Απόστολος Παύλος. Διώκεται, λέει ο Απόστολος Παύλος, και από τους ειδωλολάτρες θηριωμαχή ο Απόστολος στην Έφεσο. Θηριωμαχή, κάνει μάχη με θηρία, όχι της ερήμου, των πόλεων. Πάρουν θηρία στην έρημο που τα αντιμετωπίζεις και θηρία στις πόλεις που δεν μπορεί να αντιμετωπίσεις. Γιατί είναι άνθρωποι τα θηρία αυτά. Θηριωμαχή λοιπόν ο Απόστολος Παύλος στην Έφεσο, διωκόμενος υπό του Δημητρίου. Στην Έφεσο που πήγε υπήρχε ένας, πώς το, ας το πω, αφεντικό, ο Δημήτρης ήταν αφεντικό, που έδινε δουλειά σε αγαλματοποιούς εκεί. Και εκεί βέβαια όταν πίστευσαν οι άνθρωποι, έπαυσαν να κάνουν αγάλματα. Και είδε εκεί ο Δημήτριος, ο Αργυραμιβός, όπως τον λέει η Αγία Γραφή, Αργυραμιβός λεγότανε, είδε ότι του χάλαγε τη δουλειά, δεν θα έχει να φάει. Και διώχτηκε και εκεί στην Έφεσο, ειδοβολήθηκε στην Έφεσο. Ο Απόστολος Παύλος αντιμετωπίζει αυτή και εκεί τον θάνατο ο Απόστολος Παύλος. Και γράφει ο ίδιος αλλού, κατά πόλην, σε κάθε πόλη, κάθε βήμα, συναντούσε φωνικό διωγμό εις βάρος του. Φωνικό διωγμό εις βάρος του. Και αυτό ονομάζει θηριωμαχία. Την πάλη με τα θηρία που τον κυνηγούσαν να τον φωνεύσουν. Και εδώ βέβαια, στη Μακεδονία που έφτασε ο Απόστολος Παύλος και εδώ συνάντησε τον διωγμό, γιατί χάλαγε δουλειά. Όταν έχεις εγκαταστήσει την ουρατρία, έχει και αυτή τη δική της παράδοση, είχε και αυτή η ουρατρία τη δική της παράδοση. Όταν πιστεύεις σε θεούς, θα πρέπει να τους έχεις και κάτι
τους θεούς, να τους βλέπεις, να τους πιάνεις κλπ. Χαλάς τη πιάτσα που λέμε εκείνων που έχουν συμφέροντα οικονομικά, αφού φτιάχνουν αντικείμενα, αγάλματα, ναούς κλπ. Οπότε, αφού σου χαλά τη πιάτσα, πρέπει να το σκοτώσεις, να φύγει από τη μέση. Και εδώ στην Μακεδονία, στην Αμφίπολη της Μακεδονίας, ήταν κάποια αφεντικά που είχαν την κόρη, ένα κορίτσι, που το υπνώτιζαν μέντιουμ. Το υπνώτιζαν και το μέντιουμ τους έλεγε ό,τι γνωρίζουμε, ό,τι έλεγε ο Σατανάς. Λοιπόν, αυτό το κορίτσι επί πολλές ημέρες που έβλεπε τον Απόστολο Παύλο και τον Σίλα να περιέρχεται την πόλη και να κάνει κήρυγμα, φώναζε ο πειρασμός που ήταν από μέσα. Αυτοί είναι άνθρωποι του Θεού και μιλάνε για το Θεό. Απόστολος Παύλος, επειδή κοιτάξτε να δείτε κάτι, μετέρχεται τεχνάσματα ο διάβολος για να περάσει τα μηνύματα του, τεχνάσματα. Παραδείγματος χάρη, λέει, περπατάει στη φωτιά και βαστάει την εικόνα του Αγίου Κωνσταντίνου, ο Αναστενάρης όπως ονομάζουν, και δεν καίγεται. Βοηθάει και ο Αγίος Κωνσταντίνος. Α, όχι, δεν είναι έτσι. Δεν βοηθάει ο Άγιος, ο πειρασμός που χρησιμοποιεί το τέγραμμα κράτα την εικόνα για να εξαπατήσουμε τον κόσμο. Έτσι και η μέντιουμ, η κοπέλα αυτή, όταν είδε τους Αποστόλους, είπε «Άνθρωποι του Θεού είναι και κηρύττουν το λόγο του και το θέλημά του», φώναζε η κοπέλα. Και ο Απόστολος Παύλος αμέσως σταματάει και λέει «Φύγε από μέσα από εκεί και πήγαινε από εκεί που ήρθες». Και έφυγε ο πειρασμός από την κοπέλα, έπαψε να δει από τη στιγμή εκείνη τα μηνύματα τα σατανικά, χάσαν τη δουλειά τα αφεντικά και κυνηγήσαν τους Αποστόλους και τους έκλεισαν στη φυλακή. Από τη φυλακή βέβαια τους έβγαλε άγγελος Κυρίου. Έφαγα λέει μία παρά μία τεσσαράκοντα. Έφαγε τόσο εγώ εκεί πέρα. Έφαγε, μιλάμε για δεγμούς, παρά μία τεσσαράκοντα. Λοιπόν, επαναλαμβάνω ότι δεν υπήρχε περίπτωση ο Απόστολος Παύλος να κηρύξει ούτε μία ώρα, ούτε μία στιγμή χωρίς καμιά αντίδραση. Στο πρόσωπο του Απόστολου Παύλου βλέπουμε το πρόσωπο του Χριστού, του αρχηγού μας. Βλέπουμε την ίδια την Εκκλησία διοκομένη και καταδιοκομένη. Η Εκκλησία του Χριστού αναφέρεται αλλού ότι έχει καθημαγμένο το πρόσωπό της. Εδώ τώρα που βρίσκεται στον κόσμο και αγκαλιάζει τους πιστούς, έχει αιματωμένο το πρόσωπό της. Και θα το έχει το πρόσωπο αιματωμένο μέχρι συντελείας του αιώνος. Υπάρχουν ψυχές που εμείς δεν τις βλέπουμε, που αιματώνουν το σώμα τους, εφόσον είναι ζωή, το αιματώνουν το σώμα τους, για να στέκεται η Εκκλησία όπως εμείς την βλέπουμε και τη ζούμε. Ρέει ακόμη αίμα. Θα φέρω ένα νοπό παράδειγμα να καταλάβουμε. Ο αληθινός ιεράρχης των Σκοπίων είναι μέσα στη φυλακή. Αυτοί που κυβερνάνε τώρα τα Σκόπια έχουν φτιάξει ένα ίδαλμα, μια εκκλησία άλλη, με δικούς τους ιερείς.
ψεύδο ιερείς, αφού δεν είναι κανονικοί, για να μπορεί να τραβήξουν κόσμο, να μην διατηρήσει κόσμος. Αυτή δεν είναι εκκλησία, αυτή είναι διαβόλο εκκλησία. Ο αληθινός ιεράρχης είναι αυτός που είναι στη φυλακή μέσα και δεν παραδίδει τα όπλα και υποφέρει και φυλακίζεται στον Παύλο. Η εκκλησία, επαναλαμβάνω, αυτόν το ρουν, αυτή την πορεία έχει μέσα στον χρόνο και στον κόσμο. Το ίδιο είναι και στα Ιεροσόλυμα. Ορίστε. Το ίδιο έχει γίνει και στα Ιεροσόλυμα. Τώρα. Εδώ και χρόνια. Ε? Ο κανονικός Πατριάρχης είναι σε φυλακή. Δεν ακούω. Ο κανονικός Πατριάρχης είναι σε φυλακή. Τώρα. Όχι, δεν είναι φυλακή. Εντάξει, είναι ελεύθερος. Είναι σε ένα σπίτι το οποίο είναι σε φυλακή. Αλλά αυτός είναι ο κανονικός Πατριάρχης. Κάτσε να πω κάτι. Πες τα καθαρά να σε απαντήσει ο αδελφός, γιατί εγώ δεν θα μπορέσω να σε απαντήσω. Τι είπες, είναι στη φυλακή. Και τα πάτησε δυνατά και ξεπέρνει και. Ναι, λέω ότι δεν είναι φυλακισμένος. Είναι ελεύθερος. Είναι βέβαια στο κελί του. Μπορεί να βγει αν θέλει έξω, αλλά δεν βγαίνει. Εντάξει, δεν το ξέρω εδώ αυτό συγκεκριμένο. Αν μπορεί, δηλαδή. Δεν το ξέρω. Εγώ το ρώτησα. Εγώ ξέρω ότι απειλείται η σωματική του ακεραιότητα αν βγει έξω. Όχι, εντάξει, δεν ξέρω τώρα. Γι' αυτό κάθεται και. Πάντω είναι ελεύθερο. Λέει ο πατριάρχη ότι μπορεί, αλλά δεν κυκλοφορεί γιατί φοβάται. Δεν ξέρω. Ίσως να είναι και αυτό. Πάντω ο καινούριο είναι οικουμενιστή. Λοιπόν. Τέλο πάντων, δεν είναι. Σαν τι νομίζεις εσύ, Βασιλάκη, αυτός δεν είναι διωγμός που μιλάμε τώρα? Ο μεγαλύτερος διωγμός γίνεται τώρα. Αυτός που είναι κρυφός, είναι ο πιο ύπουλος που υπάρχει. Τον κατευθείαν τον βλέπεις. Αυτό που δεν φαίνεται το διωγμό που μιλάμε τώρα, μιλάς για οικουμενισμό. Και αυτό γίνεται από πρόσωπα που έχουν έγκυρη την αρχαιοσύνη. Δεν είναι άκυρη αρχαιοσύνη τους. Είναι εντελώς άκυρη. Πέρα για πέρα. Από εκεί και πέρα πιάνουμε και λέμε υπάρχει ο κόσμος θολώνει τα νερά και δεν ξέρει τι να κάνει. Το διωγμό που είναι φάτσα-φάτσα το βλέπεις. Το διωγμό που είναι κρυφός δεν το βλέπεις. Τελείωσε. Είναι και χειρότερος. Κοιτάξτε να δείτε κάτι. Ούπουλος. Και για να είμαστε λίγο προσεκτικοί και να τελειώνουμε. Ένα μεγάλο πλήθος, ένα πολύ μεγάλο πλήθος χριστιανών δεν γνωρίζει από Ιερά Βιβλία, δεν γνωρίζει από Εκκλησία, δεν γνωρίζει από έργα πίστεως. Σαν τι θέλουμε να μην επικρατήσουν οι αντίπαλες δυνάμεις σε αυτούς που είναι εντελώς αδιάφοροι? Όχι μόνο θα επικρατήσουν και θα επικροτήσουν, θα χειροκροτήσουν την οποιαδήποτε αλλαγή. Και ένα πάλι μεγάλο ποσοστό είναι πουλημένο στο χρήμα και δεν νοιάζεται για τίποτα. Ένα μικρό ζυμαράκι έχει μείνει που το κρατάει ο Θεός για να ζυμώσει τις γενιές που έρχονται. Αυτό υπονοεί και ο Κύριος. Η γυναίκα λέει ζύμωσε το ζυμαράκι, το έβαλε στο αλεύρι, λέει. Και μετά ζυμώθηκε, ο Κύριος το λέει, ζυμώθηκε όλη η σκάφη. Σκάφη είναι εκκλησία, το ζυμαράκι είναι 5, 10, 20 πιστοί που εξακολουθούν να είναι συνεπέστατοι σε αυτά που ζητάει ο Κύριος, οι οποίοι θα ζυμώσουν και το υπόλοιπο όταν με το πλήρωμα του χρόνου. Το πλήρωμα του χρόνου. Θέλετε να πείτε κάτι, εγώ δεν σας κουράζω άλλο καθόλου. Αρκετά είπαμε. Και 27 είναι, εντάξει. Να κάνω προσευχή μας και να πάω στο καλό. Σας ευχαριστώ πολύ. Άγιος ο Θεός, 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 Άγιος ο Θεός,
Ευχαριστώ πολύ. Την άλλη Δευτέρα πάλι, την ίδια ώρα. Δεν το συζητάμε. Εξήμιση. Την ίδια ώρα. Μια και έτσι. Σε ημέρα ευχαριστώ.